Πάμε να μιλήσουμε τώρα, όπως σας είπα και πριν από λίγο, με τον team manager της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, τον κύριο Τέλη Τζουνατζίδη. Τι κάνετε, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Δαγόρα. Καλησπέρα, μια χαρά. Γυρίσατε. Επιστρέψαμε χθες το απόγευμα. Ναι. Χθες το απόγευμα, ε. Ταξίδι δύσκολο επιστροφή, γιατί το βράδυ της Τρίτης μίλησα κάποια στιγμή με τον Παναγιώτο Χορόζουλου και να ξαναπώ και να τον ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί βγήκε σε μια δύσκολη στιγμή το βράδυ. Ζήτησα εγώ αργά, τα μεσάνυχτα τώρα μιλάμε έτσι, της Τρίτης, μετά το μάτς και μετά το συμβάν με τον Χαραλαμπίδη, γιατί το ήθελε ο κόσμος, ήθελε να ενημερωθεί ο κόσμος, και τον ευχαριστώ πολύ τον Παναγιώτη, που είναι υπεύθυνος επικοινωνίας εκεί στην ΚΑΕ, που μας ενημέρωσε, μας βοήθησε και μας μετέφερε κάποια πράγματα. Και μου είχε πει, κύριε Ζουνατζίδη, ότι το ταξίδι την επόμενη μέρα ήταν, δηλαδή είχε λεωφορεία, είχε δύο αεροπλάνα, είχε πολύ... Ξεκίνησε 4 η ώρα από την Τσιέλον Αγκόρα, από την Πολωνία. Είχε ένα 3-ωρο ταξίδι οδικός για το Βερολίνο. Στο Βερολίνο είχαμε πτήση στις 8:20 το πρωί για Μόναχο. Και από το Μόναχο στις 10:30 ταξίδι αεροπορικά για το Θεσσαλονίκη. Ω, δηλαδή και φτάσατε... Φτάσαμε ξεκινήσατε... περίπου στις 2 η ώρα, δηλαδή ήταν ένα 10-ωρο ταξίδι. 10 ώρες, ε. Και μέσα στην αποστολή και ο Κώστας Χαραλαμπίδης που είχε αυτό το χοντρό το πρόβλημα. Εγώ το άφησα στο βράδυ εκείνο της Τρίτης που είχατε επιστρέψει από το νοσοκομείο. Για πείτε μας λίγο το story. Εκείνη τη στιγμή... Τι συνέβη εκείνη τη στιγμή και τι ακολούθησε μετά? Ακριβώς. Που πήγατε και στο νοσοκομείο, τα λοιπά. Ενημερώστε μας λίγο, παρακαλώ. Ήταν όπως το είδαμε και όπως το είδατε εσείς, εγώ του ζωντανά και τηλεοπτικά μετά πάρα πολλές φορές. Όπως και σε μια προσπάθεια που έκανε ο Κώστας στο τελευταίο λεπτό. Έκανε μια διείσδυση. Στο τελευταίο λεπτό ήταν κιόλας στο παιχνιδιό, ε. Ακριβώς, ναι, ναι. Έκανε μια διείσδυση, βρέθηκαν αντίπαλοι μπροστά του, προσπάθησε να βγάλει την μπάλα έξω και ο τρόπος που έβαλε το κορμί του, η πίεση που δέχτηκε από τους αντιπάλους. Και η κακιά στιγμή πάνω απ' όλα, ναι, οδήγησαν σε ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό που είναι η ρήξη της επιγονατίδας του. Αυτό έγινε σε πάτημα, έφτασε... στο πάτημα, δηλαδή πάτησε δυνατά, πάτησε, κύριε Ζουνατζίδη, και έπαθε ζημιά. Πάτησε και γύρισε θέλοντας να γυρίσει το κορμί του προς την άλλη κατεύθυνση, ναι, αλλά αυτό με την πίεση που ασκήθηκε από τους αντιπάλους, ναι, έγινε... Πολλαπλασιάστηκε η δύναμη που ασκήθηκε πάνω στο πόδι που πατούσε και, ναι, αυτό επέφερε και τον τραυματισμό, ο οποίος είναι η ρήξη του τένοντα της επιγονατίδας. Έσπασε δηλαδή η επιγονατίδα του. Θέλω να πω εδώ ότι για καλή μας τύχη βρέθηκε από την πρώτη στιγμή, εκτός από το staff μας, το φυσιοθεραπευτή μας που ήταν εκεί φυσικά, αλλά βρέθηκε και ο γιατρός της ομάδας της Τζέλου Αγκόρα, ο οποίος είναι και γιατρός στο νοσοκομείο εκεί της τοπικής της πόλης. Α, ήταν εκεί στο κήπεδο, ήταν με την ομάδα μαζί. Και από την πρώτη στιγμή βοήθησε έτσι ώστε να παρασχεθούν όλες οι αναγκαίες, η αναγκαία βοήθεια να παρασχεθεί, η αναγκαία βοήθεια στον Κώστα. Το έκανε παυσή πονή ένεση στο κήπεδο, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όλοι στο νοσοκομείο πραγματικά υπερέβαλανε αυτό. Να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν και για μια πρώτη διάγνωση, ναι, αλλά κυρίως να αντιμετωπίσει το σοκ, το ψυχολογικό, το σοκ του πόνου ο αθλητής, αλλά και να τον προετοιμάσουν, που ήταν και αυτό πάρα πολύ σημαντικό, να τον προετοιμάσουν για το δύσκολο ταξίδι όπως το περιγράψατε. Ναι. Γιατί το ακινητοποίησαν το πόδι, τον βάλανε ειδικούς συνάρχικες, του χορηγήσανε φαρμακευτική ενδοφλέβια αγωγή έτσι ώστε να αντέξει το ταξίδι. Ναι. Πραγματικά αυτό βοήθησε πολύ και να ηρεμήσει μετά από λίγο, αλλά και να ταξιδέψει. Ναι, δηλαδή εκεί οι γιατροί εκεί στην Πολωνία, ας πούμε, στο νοσοκομείο, είπαν, ναι, κατευθείαν, δηλαδή κατάλαβαν ποιο είναι το πρόβλημα, έτσι, κατευθείαν. Φυσικά. Και είπαν τι χρειάζεται και τα λοιπά. Έγινε εξέταση, έγινε μια τρισδιάστατη ακτινογραφία εκεί. Ναι. Πήραμε μια πρώτη άποψη, αλλά σαφώς για να καταλάβουμε το μέγεθος της ζημιάς, πρέπει να επιστρέψουμε πίσω, όπως και έγινε, να πάμε στο Διαβαλκανικό, στον κύριο Σαμαρά, τον γιατρό μας, να κάνει όλες τις εξετάσεις πλέον, να δούμε αν είχαν, γιατί φοβόμασταν ότι μπορεί να έχουν πειραχθεί κάποιοι οι σύνδεσμοι του ηχιαστή του, που λέμε, ναι, ναι, στο γόνατο. Ευτυχώς και βοήθησε ο Θεός, μέσα στην ατυχία του φάνηκε τυχερός ο Κώστας, οι σύνδεσμοι δεν έχουν πειραχθεί, όπως φάνηκε από τη μαγνητική εξέταση που έκανε. Ναι. Τώρα στην επιστροφή. Λοιπόν, πλήρη διάγνωση. Ναι. Και τώρα, στην επιστροφή πώς τα καταφέρα, δηλαδή κυρίως ο Κώστας, έτσι. Εδώ που να ευχαριστήσουμε και την αεροπορική εταιρεία, την Aegean, που ταξιδεύαμε. Ναι. Lufthansa και Aegean μετά στο μεγάλο ταξίδι, που κάναν τα πάντα οι άνθρωποι.
έτσι ώστε να έχει, δηλαδή μπήκε μόνος του σε 30 καθισμάτων, να μπορεί να έχει το πόδι του απλωμένο κτλ. Γενικά υπήρξε μια τεράστια ευαισθησία και σε αυτούς που δεν τον ξέραν, αλλά κυρίως στην ελληνική πτήση, ξέρετε ο Κώστας είναι, όλοι το ξέρουμε αυτό, είναι από τα πιο αγαπητά παιδιά του ελληνικού αθλητισμού. Τι να σας πω τώρα, ότι από την ώρα που μπήκαμε στο αεροπλάνο και οι άνθρωποι όλοι, οι συνεπιβάτες, τον πλησίασαν, όλοι είχαν ένα λόγο παρηγοριάς να πούνε. Το πλήρωμα ήταν δίπλα του, ο πιλότος από την πρώτη στιγμή που έτυχε να είναι και χεφύλαδος της ομάδας μας, αλλά αυτό δεν έχει καμία σχέση. Όλοι ήταν... προσπάθησαν να κάνουν ευκολότερο το ταξίδι. Μάλιστα, γιατί είδαμε και κάποια, για την ώρα της μετάδοσης, βασικά πρέπει να πούμε, γιατί είναι πολύ καλό αυτό, δηλαδή η εικόνα και ο ήχος μου άρεσε πάρα πολύ, του γηπέδου, του κόσμου μάλλον, που χειροκροτούσε στο γήπεδο όταν έγινε αυτό το άσχημο περιστατικό, έτσι. Κοιτάξτε να σου πω, εγώ έχω βρεθεί σε πολλά γήπεδα, κάτω από πολλές συνθήκες, ευχάριστες, δυσάρεστες. Πριν ακόμα γίνει το συμβάν με το δυσάρεστο συμβάν, να ξέρετε είναι το μοναδικό γήπεδο που έχω μπει για να παίξω, ναι, που στην παρουσίαση των ομάδων οι φιλάθλοι, να μην πω υπερβολικά, όσο χειροκρότησαν τους δικούς τους παίκτες, αλλά σε κάθε, στο άκουσμα κάθε ονόματος χειροκροτούσαν τους παίκτες του ΠΑΟΚ όταν παρουσιάζονται. Εγώ δεν το έχω ξανατύχει πολλές φορές αυτό. Ναι. Μετά απέφθηναν θερμό χειροκρότημα στους φιλάθλους της ομάδας μας. Γενικά ήταν ένα πολύ ευγενές κοινό και με τον τραυματισμό φυσικά ακόμα περισσότερο του Κώστα. Τώρα με το που γυρίσατε εδώ στη Θεσσαλονίκη, πήγε κατευθείαν στο νοσοκομείο παίξει. Τι σήμερα, δηλαδή αυτή την ώρα, τι λέμε, τι του είπαν οι γιατροί, πόσο καιρό θα μείνει έξω κτλ. Ο γιατρός κ. Σαμαράς έκανε τη διάγνωση, είναι αυτό η ρήξη του τένοντα της επιγονατίδας. Θα χειρουργηθεί αύριο το πρωί πρώτα ο Θεός. Α, χειρουργείο, Βεβαίως, ναι, αύριο το πρωί, και η αποκατάσταση ενός τέτοιου, η τυπική αποκατάσταση ενός τέτοιου τραυματισμού για κάποιον να επανέλθει πλήρως στις αγωνιστικές υποχρεώσεις είναι από 3 έως 4 μήνες. Ναι, τόσο πολύ, ναι. Μια μεγάλη. Επαναλαμβάνω, θα μπορούσε να είναι χειρότερα τα πράγματα αν είχαν πειραχτεί οι σύνδεσμοι, οπότε ναι, θα πηγαίναμε ίσως και για διπλάσιο χρονικό περιθώριο αποκατάσταση. Ναι. Συζητιέται αρκετά η κίνηση που έκανε η διοίκηση ομάδας, ο πρόεδρος της ομάδας, πέρα εντάξει από τα περαστικά και τα λοιπά, από την προσπάθεια ενίσχυσης ψυχολογίας του παίχτη. Αυτή η κίνηση που έκανε με την ενημέρωση ότι θα ενεργοποιηθεί και ο δεύτερος χρόνος συμβολών. Ενεργοποιήθηκε ήδη από αυτό. Για πείτε μας λίγο γι' αυτό, γιατί είναι λίγο αξιοπερίεργο αυτό. Πώς συνέβη? Ποιο ήταν το σκεπτικό δηλαδή? Το σκεπτικό, θα σας πω κάτι. Πρώτα απ' όλα, ορισμένα πράγματα πρέπει πάντα να δίνεις και πάντα να παίρνεις και πάντα να δίνεις. Ο Κώστας τα τελευταία χρόνια στην ομάδα μας έχει δώσει απίστευτα πράγματα. Έχει δώσει πράγματα που τα βλέπετε εσείς οι φίλαθλοι, οι δημοσιογράφοι στο γήπεδο με την εκπληκτική του παρουσία, που είναι από τους κορυφαίους παίκτες του πρωταθλήματος τα τελευταία χρόνια, φορώντας τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Αλλά μας έχει δώσει και τεράστια ηρεμία ως ομάδα στη διαχείριση των συμπαικτών του, γιατί ο Κώστας είναι ο αρχηγός της ομάδας. Ναι. Ο Κώστας είναι αυτός ο οποίος θα κατευθύνει τους ξένους παίκτες όταν θα έρθουν, θα τους μιλήσει, θα τους εξηγήσει τι πρέπει να γίνει. Ο Κώστας είναι αυτός που θα συμβουλεύσει τους νεαρούς παίκτες τι πρέπει να κάνουν για να έχουν επιτυχία. Ο Κώστας είναι αυτός ο οποίος, δια του παραδείγματός του, όταν έρχεται πρώτος στην προπόνηση, όταν όλο το καλοκαίρι κάθεται και δουλεύει, την ώρα που όλοι κάνουν διακοπές, δίνει το παράδειγμα στους νέους παίκτες τι ακριβώς πρέπει να κάνει κάποιος για να φτάσει 38 και 39 χρονών και να έχει σούπερ απόδοση. Να παίζει Α1, ναι. Όχι να παίζει Α1, να παίζει Α1 συμβατικά, να παίζει, να διακρίνεται. Πέρσι ο Κώστας ήταν ο πρώτος Έλληνας σκόρερ στο πρωτάθλημα, έτσι, να το θυμίσω αυτό, δηλαδή από τους κορυφαίους σκόρερ. Και σε εμάς η βοήθεια που ο Κώστας, δηλαδή, για μας λογίζεται ως ένας συνεργάτης πλέον, όχι ως ένας παίκτης. Όπως θα συζητήσουμε κάτι με τον coach, όπως θα συζητήσουμε κάτι μεταξύ μας, εγώ, ο Μπάνε, ο Νίκος, όλοι, όπως θα συζητήσουμε, έτσι θα συζητήσουμε και με τον Κώστα, γιατί εκτός από ένας καταπληκτικός αθλητής, είναι πολύ σοβαρός άνθρωπος, μελετημένος, αυτό που θα πει έχει βαρύτητα, και όταν κάποιος σου δίνει τόσα πολλά πρέπει να το επιστρέψεις κι εσύ. Ναι. Γιατί ό,τι και να λέμε, αυτά που οι οικονομικές απολαβές του Κώστα είναι σαν στο χρηματιστήριο του μπάσκετ, εγώ δεν φοβάμαι να το πω,
είναι χαμηλότερες από αυτά που αξίζει και αυτά που δίνει. Mm-hmm. Φυσικά ευχαριστιέται και ο ίδιος όλο το περιβάλλον, ευχαριστιέται τη σχέση μας, ευχαριστιέται ότι υπάρχουν κάποιοι που πραγματικά εκτιμούν όλα αυτό που έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Όταν λοιπόν έρχεται η κρίσιμη στιγμή και ο παίκτης αρχίζει να σκέφτεται ότι αυτός ο τραυματισμός μπορεί να τον φέρει πίσω, μπορεί να χαλάσει την καριέρα του, μπορεί η ομάδα να χάσει την εμπιστοσύνη της και να τον... και να τον αντικαταστήσει και στο μέλλον να μην τον ξαναενεργοποιήσει, όταν ξέρει ότι υπάρχει ένα συμβόλαιο το οποίο είναι για 2 χρόνια, αλλά το οψιόν της δεύτερης χρονιάς το έχει η ομάδα, την κρίσιμη στιγμή ξεκινάς να σκέφτεσαι μόνο τα αρνητικά. Εμείς το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι, εκτός από την πλήρη μας υποστήριξη, ό,τι μπορούμε να κάνουμε υλικά αυτή τη στιγμή, συναισθηματικά και ψυχολογικά, είναι να του διαβεβαιώσουμε ότι πιστεύουμε πάρα πολύ σε αυτόν, ότι είμαστε σίγουροι ότι θα ακολουθήσει πιστά τις οδηγίες των γιατρών, θα υπερβάλλει τον εαυτό του και σε 3 μήνες θα είναι πανέτοιμος να ξαναπαίξει, mm-hmm. και ότι εμείς δεν βιαζόμαστε κιόλας, γιατί θα είναι κοντά μας και φέτος, αλλά θα είναι κοντά μας και του χρόνου. Αυτό ήταν το μήνυμα που θέλαμε να περάσουμε στον αρχηγό μας, mm-hmm. στον παίκτη μας, mm-hmm. και πάνω απ' όλα στον φίλο μας και δικό μας άνθρωπο Κώστα Χαλάπη. Μας το ευχηθούμε όλοι περαστικά, γιατί είναι και εύκολο αυτό που περνάει τώρα, που ήδη περνάει και θα περάσει και το επόμενο διάστημα, και τουλάχιστον για το μόνο που εγώ προσωπικά για τον εαυτό μου μπορώ να μιλήσω, είμαι σίγουρος και από αυτά που έχω καταλάβει το τελευταίο διάστημα, από τη δική σας πλευρά, εσείς μάλλον, οι άνθρωποι του ΠΑΟ και η διοίκηση, θα είστε κοντά του όλο αυτό το διάστημα και δεν χρειάζεται να το λέω κιόλας, είναι το ευκόλως ονόμενο που παραλείπεται. Να ρωτήσω κάτι, το παιχνίδι γιατί δεν προχθές δεν πήγε καλά, δηλαδή εννοώ ότι έχασε ο ΠΑΟ, ας πούμε, και πόσο σημαντική είναι αυτή η ήττα για το μέλλον? Εντάξει, είναι ένα παιχνίδι το οποίο δεν πήγε καλά σε κάποιο σημείο του παιχνιδιού. Ο αντίπαλος βρήκε λύσεις απέναντι στην άμυνά μας. Χάσαμε λίγο τον προσανατολισμό μας. Εμείς είμαστε μια ομάδα που συνήθως τα παιχνίδια τα κερδίζει από την άμυνα. Δηλαδή ξεκινάμε με πολύ δυνατή άμυνα πάντα και βρίσκουμε καλές επιλογές στην επίθεση. Στην άμυνα λοιπόν κάναμε λάθη. Είχαμε άστοχες επιλογές. Οι παίκτες μας χαλάρωσαν. Υπήρχε μια πολύ περίεργη διαιτησία. Και δεν το λέω αυτό σαν δικαιολογία σε καμία περίπτωση, mm. δεν χάσαμε, αλλά η διαιτησία ήταν πολύ περίεργη, να φανταστεί κανείς ότι με αυτόν τον με έναν πολύ αμφισβητούμενο για μένα κανονισμό του flopping η ομάδα χρεώθηκε με 4 τεχνικές ποινές για flopping. Χάσαν την ψυχραιμία του. Πείτε λίγο στον κόσμο που δεν νιώθει πολύ, δεν τα παρακολουθεί πολλά, τι είναι το flopping. Το flopping είναι όταν προσποιείσαι φάουλ. Όταν δηλαδή πας να για να εκμεέψεις το επιθετικό φάουλ, ας πούμε. Το φάουλ. Αυτό λοιπόν, δίνοντας ένα φάουλ το οποίο ήταν στο βίντεο μετά είδαμε ότι δεν υπήρχε. Δηλαδή κάνεις θέατρο, έτσι, αυτό να πούμε. Ακριβώς. Ναι, ακριβώς. Κάνεις θέατρο για να πάρεις το φάουλ. Όταν λοιπόν από την πρώτη στιγμή ο διαιτητής, θέλοντας να ακολουθήσει τον κανονισμό αυτό που φέτος ισχύει στο ευρωπαϊκό μπάσκετ πιστά και κατηγορηματικά, ναι, ναι, έδωσε το πρώτο φάουλ για θέατρο στον παίκτη μας, άρχισαν οι αντίπαλοι να το εκμεταλλεύονται. Δηλαδή άρχισαν να βάζουν τα χέρια τους, να χτυπάνε με τους αγκώνες, και αυτό το πράγμα κάπου έβγαλε από την ισορροπία τους παίκτες. Mm-hmm. Οι διαιτητές θέλησαν και πάλι να επιμείνουν ότι έχουν δίκιο, ξέρετε, καμιά φορά κολλάει το μυαλό μας ολονών, γιατί όχι και αυτόν. Γενικά χάσαμε την ηρεμία μας στην άμυνα. Και όταν εμείς χάνουμε την ηρεμία στην άμυνα, πραγματικά είμαστε μια ευάλωτη ομάδα. Ναι, παρότι ο προπονητής μας άλλαξε τις άμυνες και έτσι καταφέραμε και ξαναμπήκαμε στο ματς 2 φορές, ενώ είχε φύγει ο αντίπαλος, στο τέλος, το κρίσιμο, στην κρίσιμη τελευταία επίθεση με σκόρ 78-75 που καταφέραμε να μειώσουμε, είχαμε 3 φορές την μπάλα και τις 3 δεν καταφέραμε να πλησιάσουμε στον πόντο ή να ισοφαρίσουμε. Και ήρθε. Όσο τώρα αφορά τη σημασία του. Ναι. Παραμένουμε μεγάλο φαβορί για την πρόκριση τον επόμενο γύρο. Mm-hmm. Τώρα για τη θέση μας, αν θα είναι δεύτερη ή τρίτη, αυτό θα εξαρτηθεί από τα επόμενα μάτς. Έχουμε δύο παιχνίδια στην έδρα μας με την Λοκομοτίβ Κούμπαν και με την Βένσπιλς τις επόμενες εβδομάδες. 2 συνεχόμενα. Είναι. Ναι, ακριβώς. Ωραία. Ακριβώς. Και μία νίκη ακόμα να κάνουμε, θα είμαστε σίγουροι για την πρόκριση. Αν κάνουμε 2, τότε θα πιθανότατα θα κυνηγήσουμε τη δεύτερη θέση. Εμάς στόχος μας είναι από την αρχή να προκριθούμε στον επόμενο γύρο και νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά σε αυτό το στόχο. Mm. Και έχουμε την ηρεμία να ξεπεράσουμε και προβλήματα και
Στην επόμενη φάση, στον επόμενο γύρο, κύριε Ζουνατζή, τι γίνεται, ναι. Είναι ζευγάρια ή είναι ο όμιλος πάλι? Όχι, όχι, είναι πάλι όμιλος των τεσσάρων, είναι προκαθορισμένος όμιλος των τεσσάρων. Α, τέσσερις, ναι. Ακριβώς. Θα έχει μία ομάδα από την Ευρωλίγκα, η οποία δεν θα συνεχίσει την Ευρωλίγκα. Και μετά έχει μία ομάδα από την άλλη γεωγραφική περιφέρεια του EuroCup, δηλαδή από τις δυτικές ομάδες, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία κτλ. Και θα είμαστε εμείς και μία ομάδα ακόμα από την περιφέρεια της Ανατολής. Μία τελευταία ερώτηση θέλω να κάνω αγωνιστική και σε ευχαριστώ πολύ. Έτσι, εγώ σας έχω ακούσει και άλλη φορά, νομίζω μαζί πρώτη φορά μιλάμε, αλλά δίνετε τουλάχιστον μιλάτε και ο άλλος που σας ακούει καταλαβαίνει. Αυτό είναι για μένα πολύ σημαντικό, να φέρονται έτσι στο δημόσια, στον αέρα οι άνθρωποι του αθλητισμού και να μιλάνε τρεις κουβέντες και κυρίως δυσνόητες, να μην τις καταλαβαίνει ο κόσμος. Είστε ένας από αυτούς και σας ευχαριστώ πολύ. Αγωνιστικά, τώρα ο ΠΑΟΚ θα κοιτάξει και λόγω του τραυματισμού του Χαρλαμπίδη, θα κοιτάξει να ενισχυθεί, υπάρχει τέτοια σκέψη? Θα σου πω με κάθε ειλικρίνεια. Σαφώς και αυτή τη στιγμή δημιουργείται ένα κενό. Δημιουργείται ένα κενό, γιατί ο Κώστας ήταν πραγματικά ένας από τους παίκτες μας πολύ βασικός. Αυτό τώρα που θα κάνουμε είναι, θα κοιτάξουμε να δούμε πρώτα απ' όλα τι λεφτά έχουμε στο παντελόνι μας. Ναι. Πρώτο βασικό. Δεύτερο, έχουμε πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στα υπόλοιπα παιδιά. Υπάρχουν αξιόλογοι παίκτες που μπορούν κάλλιστα να βοηθήσουν την ομάδα, έτσι ώστε η ομάδα να μην χάσει το ρυθμό της. Ναι. Και μετά θα εξετάσουμε και αν είναι δυνατόν και αν είναι πραγματικά δυνατό να βρούμε κάποιον παίκτη που να μας βοηθήσει, θα το εξετάσουμε. Αλλά αυτή τη στιγμή το πρώτο που μας ενδιαφέρει είναι η ομάδα μας να μείνει ήρεμη. Οι παίκτες που υπάρχουν, είμαι σίγουρος ότι έχουν την ποιότητα και την ικανότητα να υπερβάλλουν αυτό και να καλύψουν το οποιοδήποτε κενό. Και μετά θα δούμε και τα οικονομικά μας, αν μπορούμε να ενισχύσουμε την ομάδα μας, γιατί θα περάσουμε στον επόμενο γύρο του EuroCup. Τα μάτς είναι πάρα πολλά. Το ρόστερ μας δεν είναι μεγάλο για να κάνουμε. Δηλαδή θα είναι μεγάλη φθορά και για τους υπάρχοντες παίκτες μετά. Ναι. Αλλά αυτό με ηρεμία, εμείς ξέρουμε την αγορά πολύ καλά, ξέρουμε τι χρειάζεται, ο προπονητής μας θα μας κατευθύνει και αυτός όπως πρέπει και θα πάρουμε την καλύτερη απόφαση. Να ρωτήσω, θα υπήρχαν σκέψεις ενίσχυσης και πριν από τον τραυματισμό του Κώστα? Καμία. Ξέρετε γιατί το λέω? Γιατί είναι ο ημιτελικός μπροστά με τον Παναθηναϊκό και ο τελικός του κυπέλλου αμέσως μετά, μάλλον με την Κηφισιά, λέω εγώ, μάλλον τέλος πάντων. Δεν υπήρχε έτσι ένας, στο πίσω μέρος του μυαλού, να ενισχυθείτε? Μέχρι και την προηγούμενη εβδομάδα, δηλαδή αν ξέρουμε το ταξίδι μας αυτό με τον Ολυμπιακό, που ουσιαστικά είναι η πρώτη μας ήττα στην Ελλάδα. Ναι. Έτσι, στην Ελλάδα και στο EuroCup είναι, έχουμε αυτή τη στιγμή σε θέση πρόκριση στον ομιλό μας. Αυτοί οι παίκτες μας φτάσαν μέχρι εδώ. Ναι. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ έχει ένα πολύ δυνατό σύνολο και μια πολύ καλή ομάδα. Αλλά πάντα θέλω να βάζουμε, γιατί ακούγονται πολλά σχετικά με το πού θα πάει η ΚΑΕ και πώς θα μπει σε μια καινούργια εποχή. Ναι. Είναι πολύ ωραία όλα αυτά. Εκείνο που είναι σημαντικό είναι ότι στη σημερινή όμως εποχή της ΚΑΕ υπάρχουν συγκεκριμένες δυνατότητες. Ναι. Και αν δεν υπάρχουν εχέγγυα και αν δεν υπάρχουν καταστάσεις με τις οποίες είμαστε 100% σίγουροι, μπροστά σε οποιαδήποτε αγωνιστική υπέρβαση δεν θα ρισκάρουμε να φορτώσουμε και να κάνουμε λάθη παρελθόντων ετών και να φουσκώσουμε δίκιο έχετε. Όσο φτάνει το πάβλημα που λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Φυσικά. Αλλά δεν είναι κύριε Ζουνατζή, δεν είναι πολύ μεγάλη η πρόκληση? Και φαίνεται ότι ο ΠΑΟΚ είναι πολύ κοντά μετά από πάρα πολλά χρόνια κατάκτησης ενός τροπαίου. Ζούμε και κοιμόμαστε με αυτό. Να είστε σίγουρος. Γι' αυτό το λέω εγώ. Ότι και επειδή το μπαλάκι έπεσε καλά, δηλαδή έπεσε στην πλευρά του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, εντάξει, ο αντίπαλος είναι το φαβορί. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός είναι καλύτερος από τον ΠΑΟΚ, εννοείται. 100%. Αλλά τον έχει στην έδρα το ΠΑΟΚ. Δηλαδή είναι 40 λεπτάκια. Να καταλάβετε κάτι. Όσο αδειμονούν οι φίλαθλοι που είναι στερημένοι από μεγάλες στιγμές και τίτλους, φανταστείτε μας που τη ζούμε αυτή την κατάσταση. Έχουμε βιώσει μια πολύ πολύ δύσκολη περίοδο της ομάδας, μια πολύ σκληρή καθημερινότητα όλα τα τελευταία χρόνια, σε αντίθεση με παράγοντες και ανθρώπους της ομάδας που βίωσαν την ομάδα στις μεγάλες τις στιγμές και θεωρούνται ευλογημένοι γι' αυτό. Εμείς λοιπόν, φανταστείτε λοιπόν πόσο πολύ διψασμένοι και πόσο μεγάλη
επιθυμία έχουμε να φτάσουμε και εμείς στην κατάκτηση ενός τίτλου και μιας μεγάλης για την ομάδα μας. Mm. Αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς πάντα θα πρέπει να σκεφτόμαστε με την στιγμή λογική και όχι με το συναίσθημα. Αν σκεφτόμασταν με το συναίσθημα, να ξέρετε ότι το πιο πιθανό είναι, αντί να μειώνονται οι υποχρεώσεις και τα χρέη της ομάδας τα τελευταία χρόνια, να αυξάνονταν. Γιατί κι άλλη φορά φτάσαμε, ας πούμε, στους ομίλους του, φτάσαμε πολύ κοντά στο να παίξουμε στην Ευρωλίγκα, φτάσαμε στον όμιλο να παίξουμε στη Λιθουανία, ήταν τεράστιο το κίνητρο, ξέρετε, τι είναι να βρεθεί η ομάδα και πάλι στο πρώτο επίπεδο. Ναι. Θα βρισκόμασταν ίσως να δημιουργήσουμε μια ομάδα με πολλά λεφτά και αν ερχόταν η αποτυχία να είχαμε φουσκώσει απλώς το λογαριασμό. Το καταλαβαίνω ότι είναι πολύ δύσκολο, αλλά να ξέρουν όλοι ότι θα κάνουμε τα δύνατα δυνατά. Ζούμε και κοιμόμαστε, σας το λέω και πάλι, με αυτή την προοπτική και νομίζω ότι επειδή πραγματικά το θέλουμε πάρα πολύ, θα γίνουν τα πράγματα έτσι ώστε να τα καταφέρουμε. Θέλω, κράτησα δύο τελευταίες ερωτήσεις εύκολες για το τέλος. Η πρώτη, θέλω τη γνώμη σας, τώρα ξέρω είναι δύσκολη η θέση σας, αλλά το έχετε πιστεύω, για αυτό το περιστατικό της προηγούμενης Κυριακής που συζητήθηκαν πολλά. Εμένα προσωπικά, εγώ την εξέφρασα τη γνώμη μου, την άποψή μου και είπα ότι δεν μου άρεσε που ο ΠΑΟΚ δεν το τήρησε αυτό που ζήτησε ο Ολυμπιακός. Αλλά δεν έχει σχέση η δική μου γνώμη. Θέλω να ακούσω τη δική σας. Τι συνέβη την Κυριακή και γιατί αντέδρασε έτσι ο ΠΑΟΚ? Γιατί έμεινε στους τύπους, να το πω έτσι, ή αν έχει συνέβη κάτι άλλο. Βέβαια, έχουμε τη δήλωση του κύριου Πρέλεβης που είναι ο πρόεδρος της ομάδας. Αν θέλετε, θέλω και τη δική σας γνώμη. Επειδή πραγματικά χειρίστηκα την κατάσταση εγώ κάτω και, ναι, και το έχουμε συζητήσει τις τελευταίες 2-3 μέρες, συζητήσαμε και είπαμε να μην δοθεί κάποια συνέχεια έτσι. Και είμαι και εγώ πάντα των ηπίων και των ήρεμων. Το ξέρω, γι' αυτό εγώ θα σεβαστώ. Ό,τι πείτε, αν δεν θέλετε να απαντήσετε, εγώ το σεβαστώ. Δεν θα με ενοχλήσει. Επειδή όμως πραγματικά δεν θέλουν να μένουν αγκάθια και επαναλαμβάνω. Και έχουν μείνει, έχετε δίκιο, έχουν μείνει. Έτσι. Πρώτον, θα πω κάτι και όποιος το καταλάβει, το κατάλαβε. Η προπαγάνδα υπήρξε πάντα το μεγαλύτερο όπλο των ισχυρών, είτε πρόκειται σε πολιτική, αθλητισμό, στη ζωή μας γενικότερα. Αλήθεια είναι αυτό. Έτσι. Ξεκίνησε λοιπόν μια τεράστια καμπάνια πριν ακόμα τελειώσει το μάτς, κατά τη διάρκεια του μάτς, ότι ο ΠΑΟΚ αρνήθηκε και ο ΠΑΟΚ να... Δεν υπήρξε τίποτα τέτοιο, πρώτον. Δεύτερον, εμείς δεν πήραμε καμία απόφαση και δεν είμαστε σε θέση να πάρουμε καμία απόφαση. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν δεν αποφάσισε αν θα κρατηθεί ενός λεπτού σιγή ή όχι. Ο ΕΣΑΚΕ το αποφάσισε. Η απόφαση ήταν το ΕΣΑΚΕ. Και αν ο ΕΣΑΚΕ πίστευε ότι έπρεπε να κρατηθεί ενός λεπτού σιγή και είχε ακλόνητες πεπιθήσεις ότι αυτό είναι το σωστό, ναι, δεν είχε κανένα λόγο να μην το κάνει. Ναι, αλλά πώς έγινε το σκηνικό, δηλαδή. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα για να σας πω. Ναι. Προχθές στην Πολωνία, γιατί πέρασε, ενώ το θέμα του Ολυμπιακού, γι' αυτό αναφέρθηκα στην προπαγάνδα, στο μάτς με τον Ολυμπιακό έγινε πρώτο θέμα στις εφημερίδες. Προχθές που παίξαμε στην Πολωνία, που το EuroCup όμορφα και ωραία πήρε απόφαση να κρατηθεί ενός λεπτού σιγή για το παλικάρι αυτό, το άτυχο παλικάρι αυτό που πέθανε στην Κωνσταντινούπολη. Το τηρήσαμε χωρίς καν, οι φίλαθλοι μας ήταν εξαιρετικοί, δεν ακούστηκε κιχ από 200 παοξίδες που ήταν μέσα στο γήπεδο, από την αποστολή μας ήρθε χαρτί, μας εξηγούσε τι ακριβώς συμβαίνει. Εκεί ο ΠΑΟΚ ήτανε, τι ήτανε, ανακόλουθος, τι ήταν ο ΠΑΟΚ εκεί. Δηλαδή γιατί στη μία περίπτωση ο ΠΑΟΚ συνετάχθη με το σωστό, συνετάχθη με αυτό που ορίζει ο κανονισμός και έπρεπε να γίνει έτσι, και στην άλλη περίπτωση ο ΠΑΟΚ ήταν το μαύρο πρόβατο. Γιατί πέρασε ότι ή αυτό που προέκυψε τέλος πάντων, ότι ο ΠΑΟΚ ζητήθηκε από τον Ολυμπιακό να συμμετάσχει, γιατί ήταν η αντίπαλη ομάδα τέλος πάντων, και αρνήθηκε να τηρήσει αυτό. Θα σας πω ξεκάθαρα τι ακριβώς έκανε ο ΠΑΟΚ. Ναι. Πρώτα απ' όλα δεν ζητήθηκε τίποτα από τον ΠΑΟΚ και από κανέναν. 20 λεπτά, ενώ η ομάδα έκανε ζέσταμα, ναι, 20 λεπτά πριν, ναι, ενημερωθήκαμε, και θα σας πω γιατί 20 λεπτά πριν. Γιατί πολύ απλά ο επίσημος Ολυμπιακός δεν έκανε κάποια κίνηση γι' αυτό από νωρίτερα ή οτιδήποτε. Οι φίλαθλοι του, ναι, οι οργανωμένοι οπαδοί του πήγανε πριν αρχίσει λίγο το μάτς και είπαν ότι πρέπει να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή. Μάλιστα. Ο Ολυμπιακός λοιπόν αυτό το μετέφερε στον ΕΣΑΚΕ και ο ΕΣΑΚΕ
Μας ενημέρωσε, δεν μας ρώτησε κανένας. Απλώς εμείς είπαμε... Αυτό όλο το σκηνικό που περιγράφεται τώρα γίνεται μισή ώρα πριν το μάτς. 20 λεπτά πριν τον αγώνα. Μάλιστα. Οι ομάδες κάνουν ζέσταμα. Ωραία. Δεν υπάρχει κανένας χρόνος να ελέγξεις τι γίνεται. Εγώ λοιπόν το μόνο που είπα εκεί ήταν ότι παιδιά, επειδή το θέμα είναι... Είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα, γιατί έχει να κάνει με πολιτική, έχει να κάνει... Δεν ήταν, υπήρχε τώρα περίπτωση εγώ ή οποιοδήποτε μέσα από τον ΠΑΟΚ, ο πρόεδρος του, να μην έχει στεναχωρεθεί που ένα παιχνίδι που ήταν από τα ωραιότερα παιχνίδια που έχουν γίνει στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, το Γαλατά Σαράι Ερυθρός Αστέρας, ένα εκπληκτικό παιχνίδι, θα μείνει στην ιστορία γιατί ένα παλικαράκι σκοτώθηκε έξω από το γήπεδο. Ναι, ναι. Ήμασταν όλοι λυπημένοι και σκασμένοι με αυτό το θέμα. Αλλά το μόνο που είπαμε ήταν, επειδή το θέμα είναι πολύ δύσκολο από πλευράς πολιτικής, από πλευράς, και επειδή είναι μια άλλη λίγκα, δεν είναι στο πρωτάθλημά μας, μήπως καλύτερα θα ήταν να πάρθει μια απόφαση στα όργανα με τη σύμφωνη γνώμη των διοικήσεων, να καθίσουν να συζητήσουν και να δούμε με ποιο τρόπο μπορεί να τιμηθεί η μνήμη ενός παιδιού. Ναι. Όταν λοιπόν το άκουσαν αυτό από εμάς στον ΕΣΑΚΕ και άρχισαν να αντιλαμβάνονται ότι αυτό τελικά είναι το σωστό και όχι αυτό που πήγε να γίνει, πήραν πίσω και την απόφασή τους. Ποιος, ο ΠΑΟΚ, είχε οποιαδήποτε δύναμη ο ΠΑΟΚ να επιβάλλει τη γνώμη του ή να πει ότι εμείς δεν, και δεν μας ρώτησε κανείς πρώτα απ' όλα. Είπαμε τη γνώμη μας και η γνώμη μας φαίνεται ότι ενεργοποίησε κάποιες ευαίσθητες χορδές του συστήματος και το σύστημα αποφάσισε να πάρει πίσω την απόφασή του. Μας, δηλαδή υπήρχε απλώς ενημέρωση στο... Ναι. Απλώς για να δικαιολογηθεί και η όλη αυτή η δυναμία πιθανότατα στους οργανωμένους φιλάδους του Ολυμπιακού, ξεκίνησε όλο αυτό το γαϊτανάκι του που να ρίξουμε την ευθύνη να τη ρίξουμε στον ΠΑΟΚ. Για να τα πω τα πράγματα έξω από τα δόντια. Ναι, γιατί έτσι δηλαδή εγώ... Εσείς όπως το περιγράφω, ναι, εξακολουθείτε να έχετε την ίδια άποψη με αυτή που είχατε πριν. Όχι, δεν εξακολουθώ να έχω την ίδια. Όχι ότι είχε αλλάξει. Με ενοχλεί βέβαια αυτό που έγινε. Με στεναχώρησε, μάλλον. Όχι, με ενοχλεί. Με στεναχώρησε γιατί πιστεύω ότι αν γινόταν έτσι, δεν θα το συζητούσαμε και καθόλου. Αν γινόταν, δηλαδή, αν τηρούνταν αυτό το λεπτό και ξεφεύγαμε εντελώς, ούτε θα το αναφέραμε, ούτε θα το συζητούσαμε τώρα καθόλου. Απ' την άλλη, πήρε έκταση και έδωσε τη δυνατότητα, όπως είπατε και εσείς, να χρησιμοποιήσω μια δική σας λέξη, να κάνει ο Ολυμπιακός την προπαγάνδα του, ας πούμε, και να περάσει προς τα έξω ότι ο ΠΑΟΚ είναι ο κακός, ας πούμε, ενώ εμείς ήμασταν οι καλοί. Μα ο ΠΑΟΚ δεν αποφάσισε κάτι. Το ξανατονίζω και προσπαθώ να το μεταφέρω. Γιατί πέρασε προς τα έξω ότι ο ΠΑΟΚ αρνήθηκε. Αυτό πέρασε. Ο ΠΑΟΚ δεν ήταν σε θέση να πάρει. Την απόφαση την πήρε η διοργανώτερη αρχή. Εάν η διοργανώτερη αρχή έλεγε ότι όχι, πρέπει να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή, θα τηρούταν ενός λεπτού σιγή. Μάλιστα. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός 20 λεπτά πριν το μάτς λέει αυτό. Σας το λέει, σας ενημερώνει τότε. Εσείς λέτε να ρωτήσουμε τον ΕΣΑΚΕ, αυτό είπατε. Ακριβώς. Και ο ΕΣΑΚΕ. Και μεταφέρουμε στον ΕΣΑΚΕ, ναι, το ερώτημα, γιατί εγώ εκείνη τη στιγμή ήμουν στο γήπεδο. Τι να συγκεντρώσει τη διοίκηση του ΠΑΟΚ και να συζητήσει το θέμα, ήταν αδύνατο. Ναι, εντάξει. Και ρωτάω και λέω, ρε παιδιά, μήπως επειδή το θέμα είναι ευαίσθητο θέμα και είναι κάτι το οποίο είναι φρέσκο και δεν ξέρουμε καν, δηλαδή δεν ξέρουμε καν τι έχει γίνει. Ναι. Μήπως ας το κάνει στην Ευρωλίγκα όπως πήρε. Το λέτε εσείς στον άνθρωπο του Ολυμπιακού. Στον άνθρωπο του Ολυμπιακού το λέτε. Αυτά τα λέω στον άνθρωπο του ΕΣΑΚΕ που επικοινώνησα να το ρωτήσω. Okay, okay, γιατί εμένα, γιατί να φανταστείτε ότι στον ΠΑΟΚ δεν επικοινώνησε κανένας από τον ΕΣΑΚΕ να το πει. Ο ΠΑΟΚ πήρε τον ΕΣΑΚΕ για να ρωτήσει γιατί δεν ήξερε καν τι γίνεται. Και του λέω, μήπως αυτό το πράγμα είναι καλό να το αφήσουμε λίγο τις επόμενες μέρες να δούμε τι γίνεται. Είναι ένα ευαίσθητο θέμα. Ο ΕΣΑΚΕ λοιπόν πήρε την απόφαση αυτή. Μάλιστα. Ο ΠΑΟΚ δεν πήρε καμιά απόφαση. Ναι. Και αυτά όλα που ακούω τα απίθανα και τα φοβερά. Ο ΠΑΟΚ αρνήθηκε, αυτό έχει περάσει. Ότι ο ΠΑΟΚ αρνήθηκε. Μια και αριστερά, ναι, ο ΠΑΟΚ αρνήθηκε. Ο ΠΑΟΚ αν είχε θέση να αρνείτο, θα αρνείτο και χθες θα έλεγε δεν θέλω να κάνω ένα λεπτού σιγή. Αντίθετα, με πολύ σεβασμό και με πολύ μεγάλη πίκρα για μια ψυχή που έφυγε και κάναμε και την αυτή και οι φίλαθλοι μας ήταν υποδειγματικοί. Κάτι που δεν το λέει κανένας από όλους αυτούς τους τρομερούς και φοβερούς που μιλούσαν πριν 4 μέρες. Ναι. Όντως. Να πούμε και αυτό το σημείο. Συγγνώμη για την ένταση. Όχι, εγώ γι' αυτό το ρώτησα. Γιατί ήθελα να απαντήσετε, γιατί ήσασταν από τους πρωταγωνιστές γι' αυτό. Δεν ξέρω αν να κλείσω με αυτό το θεματάκι αυτό που έκυψε σήμερα. Το ενημερωθήκατε για το πανό που σηκώθηκε την προηγούμενη αγωνιστική στο Παλατάκι εναντίον της Τουρκίας που συνελήφθησαν αυτοί οι οπαδοί. Ναι, το γνωρίζω. Το γνωρίζετε? Ναι, ναι. Ναι. Εκεί δεν είχε γίνει κανένα θέμα. Είχε γίνει κάτι, υπήρξε κάποιο πρόβλημα όταν το σήκωσαν το πανό και τα λοιπά.
Εντάξει, το οτιδήποτε, οτιδήποτε την ώρα του αγώνα εννοώ. Με εθνικά, να σας πω κάτι. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Προχθές στην Πολωνία που ήταν η φίλαθλή μας, πολύ διακριτικά με φώναξε ο υπεύθυνος διεξαγωγής του αγώνα να του μεταφράσω τι γράφουν τα πανό που είχαν οι φίλαθλοί μας. Ναι. Και φυσικά του εξήγησε ότι είναι ονόματα συνδέσμων, ήταν η Καφάλα, ήταν ο Εύωσμος, ήταν τοπονύμια, ήταν τέτοια πράγματα. Ναι. Θέλω να καταλάβετε ότι επειδή η κατάσταση είναι ρευστή, η κατάσταση είναι πολύ τεταμένη πολιτικά και αθλητικά, ναι, και αυτό περνάει σε οποιαδήποτε συνάντηση αθλητική γίνεται, ειδικά εδώ στα Βαλκάνια που ξέρουμε πόσο πώς δρούμε και πώς αντιδρούμε, πόσο παθιασμένα δρούμε και αντιδρούμε όλοι, είναι πάρα πολύ λεπτή. Μας είχαν γίνει και στο παιχνίδι όταν πήγαμε στην Τουρκία, υπήρχε φοβερός έλεγχος για το αν θα βγει κάτι ή δεν θα βγει, και στο παιχνίδι εδώ. Κάποιοι δικοί μας φίλαθλοι λοιπόν θεώρησαν καλό να βγάλουν ένα πανό που έγραφε αυτό που έγραφε. Εμείς ξέραμε ότι από τη στιγμή που εμφανίστηκε το πανό θα κινηθεί γη και ουρανός για να, για να τιμωρηθεί και η ομάδα μας αλλά και οποιοσδήποτε κάτι τέτοιο. Ναι. Αυτό προσπαθούσα και όταν έφυγα από τον πάγκο στη διάρκεια του αγώνα και πήγα στην κερκίδα και προσπαθούσα να τους εξηγήσω ότι κάτι τέτοιο είναι πάρα πολύ επικίνδυνο που κάνουν και για τους ίδιους και για, και για την ομάδα. Και δυστυχώς δικαιώθηκα. Ναι. Δηλαδή, εγώ έχω τεράστιο σεβασμό απέναντι στο οπαδικό κίνημα, τεράστιο σεβασμό. Γιατί πραγματικά η αγάπη των ανθρώπων και των παιδιών αυτών για την ομάδα τους είναι πολλές φορές υπερβαίνει και την αγάπη για την οικογένεια και την αγάπη για τη γυναίκα τους και για τα παιδιά τους. Αλλά αυτό όλο θα πρέπει να περιορίζεται μέχρι εκεί που κινδυνεύει κάποιος άλλος εξαιτίας αυτής της αγάπης, κινδυνεύει ο ίδιος εξαιτίας αυτής της αγάπης και κινδυνεύει η ομάδα του εξαιτίας αυτής της αγάπης. Ναι, έτσι είναι. Είναι θλιβερά πράγματα αυτά. Έτσι είναι, έτσι είναι. Θλιβερά πράγματα αυτά τώρα. Είναι δυνατόν τρία νέα παιδιά ξαφνικά να βρεθούν στη φυλακή εξαιτίας ενός τέτοιου γεγονότος. Είναι τραγικά έτσι, πράγματα. Είναι, έτσι. Για να κλείσουμε ευχάριστα. Επειδή εγώ σας πρόλαβα και σαν παίχτη, σας έβλεπα. Τώρα κανά δύο δεκάλεπτα τα έχετε, ένα δεκάλεπτο το έχετε. Δεν έχω ούτε 10 δευτερόλεπτα πάνω κάτω. Μόνο αν με το Σταυρόπουλο καθίσει ο ένας στη μία ρακέτα και ο άλλος, μετράμε σε ένα παίκτη και μόνο με τον όγκο να περνάνε από δίπλα μας, θα τις κάνουμε screen. Ναι. Το Magic μπορεί να πάρει και κανένα καλάθι, εντάξει. Στην επίδεση και εγώ στην άμυνα με τον όγκο να κλείσουμε καμιά. Ναι, να άμα χρειαστεί δηλαδή τα τελευταία δύο λεπτά, ας πούμε, δεν, τίποτα. Θα ρίξουμε μέσα τον πάνε που κάνει όλη μέρα διάδρομο. Θα ρίξουμε μέσα εκεί. Κύριε Ζουρατζίδη, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ εγώ. Και εσείς.